Όπως έχει αλλοιωθεί, λένε ότι είναι τριών εκατομμυρίων ετών. Wow. Δείτε δεξιά μας, έχει αλλοιωθεί από τη βροχή, από την υγρασία, από τον αέρα. Όχι. Όχι, γιατί δεν μπορώ. Όχι. Θα πάρω εγώ μετά, να μου θυμίσεις. Είναι πετρό, δεν έχουμε κατολίσει. Προσέξτε σε ορισμένα δρόμους, θα γίνει και η κατολίσθηση. Το χειμώνα, όχι, αλλά δεν μιλάμε για... Θα πέσουν λίγες πέτρες μες στον δρόμο. Συμφωνώ. Αλλά όχι εκείνο το επικίνδυνο κομμάτι. Όπως γινόταν στη Μαλακάσα, ξέρετε, που βλέπαμε και διακόπταν κυκλοφορίες και τέτοια. Πέτρες, θα πούνε, θα σταματήσουν ο οδηγός, θα τα βάλει στην πάνω, κάπως έτσι. Τι? Αλλά εκεί, εξακολουθεί. Αλλά τα λέω εγώ. Από εγώ. Πάντως υπάρχει μεταξύ σας πολύ έτσι, εκτίμηση, θα έλεγα, φιλική. Αναφέρεστε για τον κύριο οδηγό. Να σας πω κάτι, τι να κάνω. Είμαι κάθε μέρα. Όχι, υπομονή, γιατί είμαι στα χέρια του. Με κακά αστείο λογοκυμά. Μα είτε, κάνετε 18 και ένας εγώ 19, χαίρετε. Να παρακαλάμε για την υγεία του. Μα παρακαλάω και εγώ είπαμε το καλό. Όχι. Μα εγώ δεν είπα κάτι, λέω. Ο κύριος πέταξε την πεθαρά του να την πει. Του έγραψε τόσα πράγματα, την πέταξε πέρα. Δεν ξέρω, εσείς βγάζετε τα συμπεράσματα. Την προστάτευση. Τα περιστέρια τρώγονται. Τα πιτσούνια, τα μικρά, τα περιστέρια ήταν ένας πολύ καλός μεζές. Παλιά γινόταν εμπόριο. Τα στέλναμε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Ναι, γινόταν μεγάλο εμπόριο. Τώρα τα περιστέρια είναι κάτι καθαρά διακοσμητικό. Ορισμένοι τρώνε τα πιτσουνάκια. Άμα έχουν το περιστέριο και ξέρουν τα μικρά, θα τα πάνε. Αυτό είναι. Αλλά δεν γίνεται το εμπόριο. Μια κάτω στο λιμάνι της Τίνο, το κουτούκι της Ελένης, κάνει περιστέρια με σάλτσα κόκκινη που λένε ότι η συνταγή χρονολογείται από τα χρόνια του Πυσαντίου. Περιστέρια για το, ναι, για τα τρόγινα. Εν τω μεταξύ, μπορεί να μου λένε συνέχεια, μα πού είναι τα περιστέρια. Τα περιστέρια, αναλόγως την ημέρα, την ώρα, τις καιρικές συνθήκες αλλάζουν. Και εδώ έχουν πανηγύρι κάτω, έχουν Αγία Φωτεινή. Εδώ αριστερά κάτω και έχουν μεζέδες. Βλέπετε, εδώ αριστερά. Αριστερά, την πρώτη εκκλησία. Βλέπετε, τα αυτοκίνητα. Θα κάνουν και μεζέδες εδώ στο πανηγύρι. Πάντοτε στο πανηγύρι συνηθίζεται. Στο τέλος θα κάνουν μεζέ και όχι μεζέ. Δεν το κάνανε που ήσασταν εσείς. Ναι, αλλά εγώ έφυγα, έπρεπε να φύγω. Είχε τώρα, είχε τα πάντα φαγητό, σου δίνουν και σεντάκια, ξέρεις. Σεντάκια, δεν θα πάει σε ναι. Και κάνω ρημίθι με κλειδωράκι. Α, κάνουν ένα αυτό. Ναι. Άγιος Μινάς λέγεται αυτό το μινά, μικρό εκκλησάκι. Και μας στέλνει ένα μήνυμα ότι από εδώ και πέρα αρχίζει η χώρα του Μαρμάρου. Από εδώ και πέρα όλα τα χωριά που θα δούμε, όλα τα χωριά που θα συναντήσουμε είναι Μαρμαράδες. Ορθόδοξοι Μαρμαράδες. Πίστη και τέχνη μαζί. Έχει και να, τα πρώτα τα Μάρια. Εγκαταλελειμμένα τώρα τα Μάρια. Πιστοποιούν τα λόγια μου και λένε ότι το μάρμαρο παίζει τον κατανητικό ρόλο στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Μάρμαρα και μαρμαράδες παντού. Λευκό και πράσινο μάρμαρο. Όσο πηγαίνουμε προς τα εκεί είναι τα ταμάρια τώρα. Τα ενεργά ταμάρια. Καταλάβατε. Αλλά εδώ, γι' αυτό τα λέμε όλα αυτά, για να καταλάβετε. Μην πείτε πως ζουν οι άνθρωποι. Εδώ ζουνε και παραζούνε. Έχουν τις δουλειές τους. Το καταλάβατε, δηλαδή κάθε τόπος έχει κάτι να προσφέρει. Το μάρμαρο είναι πολύ ακριβό. Ορίστε. Το μάρμαρο είναι πανάκριβο. Πάρα. Και έχει και καλά. Κάτω αριστερά το ωραιότερο χωριό της Τίνου, η θέα εκπληκτική, το αγαπημένο χωριό του Ηλία του Μαμαλάκη και του Αντώνη του Ρέμου. Λέγεται Καρδιανή το χωριό, γιατί είναι, λέει, κτισμένο στην καρδιά του νησιού. Άλλοι λένε ότι λέγεται Καρδιανή από τις πολλές καρυδιές που σας δείχνω εδώ μπροστά μας και δεξιά επάνω. Και άλλοι από μια εικόνα, την Παναγιά την Καρδιανιώτισσα, που βρέθηκε στη θάλασσα εκείνα τα χρόνια. Μάλιστα, έχει καρυδιές. Κάνει τόσο κρύο και έχει καρυδιές.
Παιδιά σας παρακαλώ, κοιτάξτε αριστερά, τη Σύρο, την Πάρο, την Άξο, το απέναντο γαλάζιο, το απέναντο μπλε. Όταν ο Καρδιανιώτης ανοίξει το μπαλκόνι του, το παράθυρό του, η θέα είναι εκπληκτική. Έλεγε ο Ντοστογεύσκη, η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Και εγώ λέω, παιδιά, άλλο να πίνεις το καφέ σου εδώ και να βλέπεις την Αγία Θάλασσα και άλλο να βλέπεις την απέναντι πολυκατοικία. Νομίζω ότι υπάρχει μια ελάχιστη διαφορά. Μεγάλαχιστη, μόνο. Η ελαχιστότητά μου. Και κάτω είχε ετοιμάσει. Κάτω είχε ετοιμάσει. Πήρε ο Βαγγέλη, δεν ξέρω αν είναι αυτά. Μου λέει δεν βγάζουμε συνέχεια τα ίδια σχέδια. Η Σύρος αριστερά, η πρωτεύουσά μας, η αρχόντισσα του Αιγαίου, η οποία απέχει μόλις 12 ναυτικά μίλια απόσταση. Μην μιλάτε, 40 λεπτά, μην μιλάτε με την έννοια γιατί έχω κουραστεί που έψενα, 40 λεπτά με το πλοίο της γραμμής. Διοικητικά και οργανικά υπαγόμαστε στη Σύρο. Από τότε που ο Άγιος Θεός κόρπισε τα βράχια, η Σύρος είναι δίπλα μας, μας συντροφεύει μες στην Ιωνιότητα. Και δείτε μπροστά μας, θα σας δείξω ένα νησί, ένα όνομα θα πω, αυτό εδώ. Κάτι θα θυμηθείτε, η Γιάρος, τα Γιούρα, τα πέτρινα χρόνια, τα χρόνια της εξορίας. Είναι ένα κατοίκητο νησί που το μοναδικό πράγμα που δείχνει την ανθρώπινη παρουσία είναι τα μεγάλα χτίρια των φυλακών. Ερμητικά κλειστά, όχι άδεια, γεμάτα από όνειρα, φιλοδοξίες, οράματα ανθρώπων που προσπαθούσαν να δραπετεύσουν, αλλά τα μεγάλα θαλάσσια ρεύματα δεν έδιναν δικαίωμα στο όνειρο για την ελευθερία. Κανένας δεν μπορούσε να δραπετεύσει κολυμπώντας. Να το, αυτό εδώ. Μετά από 150 μέτρα, 200, η θάλασσα σε έπαιρνε κάτω και κάπου εκεί τέλειωνε το όνειρο για την ελευθερία. Κάτω αριστερά βλέπουμε ένα μοναστήρι, η Παναγία Ελακωτή. Τα χρόνια της τουρκοκρατίας, στο σημείο αυτό κάτω αριστερά, υπήρχε μια μεγάλη γεωργική έκταση. Ένα άλογο, ένα εκπληκτικά όμορφο άλογο, χτυπούσε επίμονα σε ένα σημείο. Έσκαψαν και βρήκαν μια εικόνα, η Παναγία το Ρόδο το Αμάραντο. Παράξενη εικόνα, και το λέω παράξενη με σεβασμό στο πρόσωπο της Παναγίας. Ο Χριστός όρθιος μπροστά. Η εικόνα είναι τούτη, να την πάρουμε να την πάμε στο μεγάλο χωριό. Προσπάθησε να τη σηκώσουν 4 άτομα. Η εικόνα βάρινε και κατάλαβαν όλοι ότι είναι θέλημα της Παναγιάς να μείνει εδώ, δίπλα στη θάλασσα. Και κάθε χρόνο, την Κυριακή του Θωμά, να γίνεται ένα μεγάλο πανηγύρι. Ρόδο το Αμάραντο. Χερημόνι βλαστήσασα είναι το θέμα της εικόνας από την τρίτη οδή των χαιρετισμών. Εδώ το βλέπετε έτσι, κάτω αριστερά. Είναι η μοναδική τύπος εικόνας που ο Χριστός είναι όρθιος μπροστά, δεν είναι στην αγκαλιά, όρθιος κάθεται. Νάτο το μεγάλο χωριό, δεσπόζει ο μεγαλοπρεπής ναός της Αγίας Παρασκευής. Μου έλεγε ο παπάς του χωριού ότι μόνο εδώ σε αυτή την περιοχή υπάρχουν 45 μικρά εξοκλήσια και το χωριό που βλέπετε μπροστά μας λέγεται Ιστέρνια, το Ιστερνό, το τελευταίο. Το μεσημέρι που θα πάρετε το δρόμο της επιστροφής και θα ταξιδεύετε έτσι για τη Ραφίνα, η Τίνος θα είναι μία ανάμνηση, αλλά και ταυτοχρόνως μία παρακαταθήκη ότι θα ξανάρθετε. Θα έρθει πάλι μέρα που ένα βιολογικό ρολόι θα χτυπήσει μέσα σας και θα σας καλέσει στην Παναγιά να έρθείτε εδώ, στο σπίτι της, γιατί λένε οι Άγιοι Πατέρες, στο Άγιο Όρος είναι το περιβόλι της Παναγίας. Εδώ το σπίτι της. Και εσείς είχατε αυτή την ευλογία σήμερα να είσαστε στο σπίτι της. Να λειτουργηθείτε και να βιώσετε αυτή την εμπειρία. Ήταν μια εμπειρία ζωής. Και αυτή η εμπειρία σας δίνει το δικαίωμα ότι θα πείτε στον εαυτό σας την ώρα που είστε μέσα στο βαμπόρ. Α, θα ξανάρθω. Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος. Γιατί είναι βίωμα, παιδιά. Μεγάλο χωριό ήταν εκείνα τα χρόνια. Είχε, λέει, 750 κατοίκους.
3 ενορίες, 4 σχολεία, 5 καφενεία. Οι αλάνες γεμάτες, τα παιδιά έπαιζαν, φωνές, παντού, κίνηση, ζωή, έκφραση. Σήμερα, τα πιο πολλά σπίτια είναι ερμητικά κλειστά. 87 γέρικες παρουσίες, μέσα στα στενά δρομάκια, μας διηγούνται ιστορίες για κάποιους μαρμαράδες που έφυγαν και μετέφεραν τον πολιτισμό, την κουλτούρα, κάπου αλλού. 87 γέρικες παρουσίες. Κοιτάξτε δεξιά το μικρό σχολείο. Είχε, λέει, 120 μαθητές. Σήμερα βασιλεύει το ωράριο της σιωπής. Το καμπανάκι δεν χτύπησε. Το διάλειμμα δεν έγινε. Ερμητικά κλειστό είναι το σχολείο και ανεβαίνουμε ακόμα πιο ψηλά. Και όσο ψηλά ανεβαίνουμε, κάτι διαφορετικό θα δούμε. Μα ποιος ξέρει, μπορεί να αγγίξουμε τον Άγιο Θεό και ανεβαίνουμε ακόμα πιο ψηλά.